Ας περάσουμε στο επόμενο μας θέμα που έχει να κάνει με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που συνδιοργάνωσαν το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας και η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή μέσα στα πλαίσια ενημέρωσης των εκπαιδευτικών της Ομογένειας αλλά και των γονέων. Γενικό θέμα των σεμιναρίων ήταν η σχολική ψυχολογία με κεντρική ομιλήτρια την κυρία Χρήση Χατζηχρήστου, καθηγήτρια σχολικής ψυχολογίας και διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Περισσότερα για την οργάνωση των σεμιναρίων μας μίλησε η κυρία Βαρβάρα Καμπορίδη, συντονίστρια του Γραφείου Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο. Κυρία Καμπορίδη, όπως πάντα κάθε χρονιά διοργανώνονται κάποια σεμινάρια σχετικά με την υπαρχιακή εκπαίδευση εδώ στην Υπαρχία. Φέτος τι σεμινάρια θα διοργανωθούν, με ποιο θέμα και ποιοι το διοργανώνουν? Τα σεμινάρια συνδιοργανώνονται με την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή. Είναι το Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου σε συνεργασία με την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή και τα σεμινάρια που γίνονται αυτές τις μέρες, σήμερα και αύριο, αφορούν την ψυχική υγεία και απευθύνονται σε όλη τη σχολική κοινότητα, σε γονείς, σε παιδιά, σε εκπαιδευτικούς, με ένα στόχο να προαχθεί το θετικό κλίμα και η ψυχική ανθεκτικότητα μέσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας. Η κύρια εισηγήτρια των σεμιναρίων είναι η καθηγήτρια η κυρία Χατζηχρήστου, η οποία έχει έρθει από την Ελλάδα, καθηγήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα της Φιλοσοφίας, καθηγήτρια σχολικής ψυχολογίας. Είναι και πρόεδρος, διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Και μας έκανε την τιμή να μας έρθει στο Λονδίνο και να φροντίσει για να κάνει τα σεμινάρια αυτά που θα απευθυνθούν προς τους εκπαιδευτικούς αύριο όλη την ημέρα. Περιλαμβάνουν εισηγήσεις και workshops με το θέμα το οποίο είπαμε. Κυρία Καμπορίδο, πόσο πιστεύετε ότι είναι σημαντικό τέτοιου είδους σεμινάρια ώστε να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς για καλύτερη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας? Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή την περίοδο, δηλαδή η οικονομική κρίση και γενικότερα οι κρίσεις οι οποίες βιώνουμε και από ό,τι φαίνεται υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρξουν, έχει επηρεάσει αρκετά και το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επομένως, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε δικλείδες ασφαλείας για όλους όσους εμπλέκονται στην διδακτική και στην εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι ώστε και η δουλειά στην εκπαίδευση και στα σχολιά να γίνεται σε ένα ασφαλές για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς περιβάλλον, αλλά και οι οικογένειες να καταλαβαίνουν ότι θα πρέπει τα παιδιά να προχωρήσουν, γιατί αυτά είναι η ζωή και σε αυτά εναπόκειται το να προχωρήσουν αυτή την και να βγούμε από την κρίση. Επενδύουμε στην παιδεία, επενδύουμε στην εκπαίδευση και αυτός είναι ένας τρόπος για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την εκπαίδευση από κάτω προς τα πάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα θέματα που καλύπτονται στα σεμινάρια τα επιλέγει κάποιος για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό? Το συγκεκριμένο σεμινάριο εντάσσεται σε ένα διεθνές πρόγραμμα για το οποίο θα σας μιλήσει η κυρία Χατζηχρήστου, η οποία είναι και αρμόδια. Και πραγματικά αγκαλιάζει αυτή τη θεματολογία που είπαμε, δηλαδή το θετικό κλίμα και την ψυχική ανθεκτικότητα. Και ασφαλώς αυτό το θέμα είναι μια ομπρέλα πάνω στην οποία θα βασίσουμε και παιδαγωγικούς στόχους και διδακτικούς στόχους και θα βοηθήσει να γίνουν projects μέσα στην τάξη με βάση αυτό, τα οποία όμως εξακτηνώνονται και στα υπόλοιπα θεματικά πεδία. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ κυρία Καμπορίδου. Καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ. Του φιλόξενο Hellenic TV πάντα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για τα προγράμματα του Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας, καθώς για το θέμα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που αφορούσαν τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, μας μίλησε η κεντρική ομιλήτρια κυρία Χρήση Χατζηχρήστου, καθηγήτρια σχολικής ψυχολογίας. Ας παρακολουθήσουμε τη συνέντευξή της. Κυρία Χατζηχρήστου, είστε καθηγήτρια ψυχολογίας. Καταρχάς, να σας καλωσορίσουμε στο Λονδίνο και πέστε μας το λόγο που βρίσκεστε εδώ στην παροικία μας. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ στο Λονδίνο.
προσπαθούμε να συνδέσουμε προγράμματα παρέμβασης και κατάρτισης εκπαιδευτικών που κάνουμε στον ελλαδικό χώρο και σε σχολεία της Ελλάδας και σε σχολεία της Κύπρου με σχολεία που διδάσκουν Έλληνες εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικοί από την Κύπρο και προγράμματα που αφορούν κυρίως την ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και την ανάπτυξη θετικών σχέσεων και θετικού κλίματος τόσο στο σχολείο όσο και στην οικογένεια. Για πολλά χρόνια έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με τις δράσεις του Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας και με δράσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας, να συνδεθεί το Πανεπιστήμιο με τα σχολεία και να στηρίξουμε το έργο των συναδέλφων. Τα προγράμματα αυτά από την οπτική της σχολικής ψυχολογίας είναι προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης, που αφορούν όλους τους μαθητές της τάξης. Ουσιαστικά κάνουμε εκπαίδευση, εξειδικευμένη κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς για να εφαρμόσουν αυτά τα προγράμματα. Αφορούν κοινωνικές και συναισθηματικές διαστάσεις της μάθησης, κυρίως τις σχέσεις μέσα στη σχολική τάξη, τη διαχείριση προβλημάτων, την ενίσχυση της αυτοεντίληψης και αυτοεκτίμησης των παιδιών, να νιώθουμε όλοι καλά με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες μας. Και τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε εστιάσει πολύ στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, που είναι μια καινούργια έννοια και σημαίνει την ενδυνάμωση του εαυτού μας για να τα βγάζουμε πέρα στις δύσκολες καταστάσεις και τα μεταβατικά στάδια στις ζωές μας, τόσο σε προσωπικό οικογενειακό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο σχολείου ή στο επίπεδο χώρας που τώρα αντιμετωπίζουμε αυτή την μεγάλη κρίση την οικονομική. Είχαμε δουλέψει αρκετά με σχολεία σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή στην περίπτωση της γρίπης που είχαμε μια πανδημία στον ελλαδικό χώρο. Τώρα τα τελευταία 2 χρόνια εστιάζουμε πολύ στην οικονομική κρίση και στις πολλαπλές επιδράσεις που έχει στη ζωή όλων μας. Και ουσιαστικά είναι όλη η δομή του προγράμματος που έχουμε αρχίσει ένα πιο συγκροτημένο πρόγραμμα από πέρυσι με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Πώς να στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς για να στηρίξουν τα παιδιά και τις οικογένειες μέσα σε όλη αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Θέλω να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό σε όλα αυτά τα προγράμματα η ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων, δηλαδή πώς μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις και την κατανόηση των αναγκών των παιδιών τα στηρίζουμε με ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο, εμείς οι ενήλικες, είτε γονείς είτε δάσκαλοι, και συγχρόνως με την ενίσχυση αυτών των παραγόντων μειώνονται και οι παράγοντες επικινδυνότητας, δηλαδή οι μορφές επιθετικής συμπεριφοράς στα σχολεία και οι διάφορες δυσκολίες που έχουν τα παιδιά συμπεριφοράς και προσαρμογής. Επομένως, είναι πολύ απαραίτητο για τη μείωση των επιθετικών μορφών συμπεριφοράς, της παραβατικότητας, των προβλημάτων που υπάρχουν στη διαχείριση της τάξης ή διάφορων προβλημάτων με τον εκφοβισμό που υπάρχουν σε αρκετά σχολεία. Επομένως, με την ενδυνάμωση όλων των θετικών στοιχείων να μειωθούν και τα αρνητικά. Να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η εξειδικευμένη κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Ότι διεθνώς γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια μέσα από τους φορείς και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σχολικής ψυχολογίας και τους επαγγελματικούς συλλόγους για την εκπαίδευση και των ψυχολόγων, των σχολικών ψυχολόγων, γιατί απαιτεί εξειδικευμένη κατάρτιση, αλλά και των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση όλων των δύσκολων καταστάσεων. Και όλα αυτά τα προγράμματα έχουν μια πολύ συγκεκριμένη δομή και περιεχόμενο, δηλαδή εκπαιδεύονται οι εκπαιδευτικοί για να εφαρμόσουν κάποιες δραστηριότητες στην τάξη με τα παιδιά, με μορφή project που αφορούν αυτές τις κεντρικές έννοιες που σας είπα. Η προσπάθεια είναι να συνεργαστούν όλοι, να γίνουν μια ομάδα, λειτουργική ομάδα, δηλαδή το ανθρώπινο πρόσωπο του εκπαιδευτικού και των παιδιών και η στήριξη, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια. Πέρυσι δώσαμε πολύ μεγάλη έμφαση στο πρώτο πρόγραμμα. Το ευρύτερο πρόγραμμα λέγεται Συμφροντίζω. Το περσινό πρόγραμμα στα ελλαδικά σχολεία ήταν το Στηρίζοντας, δηλαδή στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς για να στηρίξουν τα παιδιά μέσα σε αυτήν την οικονομική συγκυρία.
Φέτος έχουμε παράλληλα ένα διαζώσεις πρόγραμμα με 43 σχολεία στην Ελλάδα, με 160 περίπου συναδέλφους, τα νηπιαγωγεία μέχρι και τα γυμνάσια, με 6 σεμινάρια κατάρτισης που υπάρχουν κάποιες θεωρητικές γνώσεις στην ολομέλεια και μετά χωριζόμαστε σε μικρές ομάδες που γίνονται βιωματικά εργαστήρια. Επομένως είναι η δουλειά μεταξύ μας σε σχέση με τα θέματα που οι ίδιοι θα εφαρμόσουν και θα δουλέψουν με τα παιδιά, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η επέκταση τώρα εδώ αφορά το διεθνές πρόγραμμα που θα είναι μέσω μιας διαδραστικής πλατφόρμας και ο στόχος είναι να ενωθούν συνάδελφοι από σχολεία απομακρυσμένων περιοχών της Ελλάδας, σχολεία της Κύπρου και σχολεία της Διασποράς, της Ελληνικής Διασποράς και σε αυτή την πρώτη αρχική φάση είναι τα σχολεία, εδώ κάποια σχολεία στην Αγγλία και ίσως προσπαθήσουμε και με σχολεία στη Νέα Υόρκη. Επομένως θα είναι αντίστοιχα με μια πιο περιορισμένη θεματολογία και ο στόχος είναι πέρα από τη σύνδεση και την αλληλοϋποστήριξη, την κατανόηση, να συνδεθούν κάποια σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου με σχολεία εδώ και εκπαιδευτικούς αντίστοιχα και τάξη σχολείων μέσα από αυτό το ευρύτερο δίκτυο στήριξης αλληλοβοήθειας. Γι' αυτό και όλο το πρόγραμμα το έχουμε ονομάσει Connecting for Caring και στα ελληνικά το έχουμε πει Συμφροντίζω. Βασικό θέμα δηλαδή την ψυχολογία, όπου φαντάζομαι στα σεμινάρια θα καλύψετε διάφορους τομείς. Όταν λέμε σχολική ψυχολογία, τι ακριβώς εννοείται με τον όρο αυτό και να αναφερθούμε συγκεκριμένα στα σχολεία της Διασποράς. Η σύγχρονη σχολική ψυχολογία σε πολλές χώρες υπάρχουν πολύ οργανωμένες δομές σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών. Αυτό ισχύει και στη Μεγάλη Βρετανία. Έχουν παράδοση στις δομές. Στην Μεγάλη Βρετανία ονομάζονται εκπαιδευτική, είναι εκπαιδευτική ψυχολογία, αλλά εννοούν τον εφαρμοσμένο κλάδο της σχολικής ψυχολογίας και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, στην Κύπρο και στην Αμερική. Στην Ελλάδα δεν έχουμε δομές τόσο οργανωμένες όπως είναι σε άλλες χώρες, απλά έχουμε κάποια κέντρα διαγνωστικής αξιολόγησης που συνδέονται με τα σχολεία. Η σχολική ψυχολογία, πέρα από το κλασικό που αφορά την ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση και τη στήριξη παιδιών με δυσκολίες μάθησης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί πολύ στην πρόληψη, δηλαδή η έμφαση είναι στην πρόληψη, στα προγράμματα προαγωγής ψυχικής υγείας και κοινωνικής συναισθηματικής αγωγής και για διάφορα άλλα θέματα και κυρίως μέσα από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ευαισθητοποίηση των γονέων για να στηρίξουν με κατάλληλο τρόπο τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντική η πρόληψη γιατί προλαβαίνουμε προβλήματα ειδικά με τα παιδιά που ήδη παρουσιάζουν κάποιες δυσκολίες. Όσο νωρίτερα παρεμβαίνουμε τόσο περισσότερο στηρίζονται, άρα μειώνεται η πιθανότητα για δυσκολίες, τουλάχιστον με τη συχνότητα και την ένταση, στην εφηβική ηλικία και αργότερα στην ενήλικη ζωή. Δουλεύουμε πολύ με προγράμματα πιο σύγχρονα της διαλεκτικής ψυχολογικής συμβουλευτικής, είναι η έννοια του consultation, που βασίζεται σε μια συνεργατική ισότιμη σχέση μεταξύ σχολικών ψυχολόγων και εκπαιδευτικών για τα προβλήματα και τα θέματα των παιδιών και δουλεύουμε πολύ και με τις έννοιες πλέον της θετικής ψυχολογίας. Δηλαδή δίνουμε έμφαση όχι μόνο στα προβλήματα αλλά και στα θετικά σημεία, όχι μόνο των ατόμων, δηλαδή των παιδιών και των εκπαιδευτικών και των γονέων αλλά και των συστημάτων, των ομάδων. Μιλούμε δηλαδή τα τελευταία χρόνια για ψυχικά ανθεκτικά σχολεία, για ψυχικά ανθεκτικές τάξεις, για σχολεία που νοιάζονται και φροντίζουν για τα παιδιά. Να τονίσω και κάτι ακόμα, ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στην Αμερική και πρόσφατα και στην Ελλάδα, υπάρχουν πολύ οργανωμένα προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής που είναι ενταγμένα μέσα στο κανονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη Μεγάλη Βρετανία. Επομένως, είναι αυτή η έμφαση στην κοινωνική και συναισθηματική διάσταση της μάθησης που συνδέεται με τη σχολική επιτυχία των παιδιών, με καλή ακαδημαϊκή επίδοση, με τη ψυχική τους ευεξία, αυτό το well-being που στα ελληνικά το μεταφράζουμε, ψυχική ευεξία. Και έχει ενταχθεί στο κανονικό πρόγραμμα, το λεγόμενο συναισθηματικό αναλυτικό πρόγραμμα, που διδάσκεται κανονικά στις διάφορες τάξεις από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.
Όσον αφορά το θέμα της σχολικής ψυχολογίας, ποια είναι τα προβλήματα που παρουσιάζονται συνήθως στους μικρούς μαθητές και σε ποιες ηλικίες εμφανίζονται αυτά? Προβλήματα υπάρχουν σε όλες τις ηλικίες. Όπως σας είπα, το σημαντικό είναι η έγκαιρη παρέμβαση στα σχολεία. Έχουμε κυρίως τις δυσκολίες μάθησης, τη διάγνωση για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα ψυχοκοινωνικής προσαρμογής. Αλλά όλα αυτά δουλεύουμε πολύ και με τη συστημική οπτική, ότι για να αλλάξει κάτι στο σχολείο μας, στην τάξη μας, στην οικογένειά μας, πρέπει να αλλάξουμε και εμείς οι ίδιοι, οι ενήλικες, το ρόλο που έχουμε, στον τρόπο που ερμηνεύουμε κάποιες συμπεριφορές των παιδιών, πώς αντιδρούμε, πώς διαχειριζόμαστε αυτή τη συμπεριφορά. Άρα όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για την αλλαγή. Παλιότερα δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στα παιδιά με προβλήματα. Τώρα δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο πλαίσιο, στην οικογένεια, που πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί, στο σχολείο, στους εκπαιδευτικούς. Άρα όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για αυτή την αλλαγή. Κύριε Χατζηχρήστο, όσον αφορά το συγκεκριμένο σεμινάριο, ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε βάλει έτσι ώστε να βοηθήσετε τον κάθε εκπαιδευτικό, έτσι ώστε να προλαβαίνει κάποια προβλήματα που αφορούν τη σχολική ψυχολογία και πώς να τα αντιμετωπίζει? Μιλούμε αρκετά για αυτές τις βασικές έννοιες που σας ανέφερα. Συνδέουμε πολύ με όλη τη θεωρία, την έρευνα και την πράξη, γιατί στη σχολική ψυχολογία διεθνώς μιλούμε πλέον για παρεμβάσεις που βασίζονται σε επιστημονική μεθοδολογία και έχουν δείξει ότι έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα. Άρα αποκτούμε όλοι περισσότερο, ενισχύονται μάλλον οι δικές μας δεξιότητες για να διαχειριστούμε, να καταλάβουμε καλύτερα τους εαυτούς μας, τα παιδιά, τις οικογένειές μας, τις τάξεις μας, να διαχειριστούμε τις δυσκολίες, να ενδυναμωθούμε στο ρόλο μας, τον εκπαιδευτικό. Αυτό ισχύει από τον νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Και μέσα από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες δημιουργείται ένα πιο θετικό κλίμα, λένε, με πολύ συγκεκριμένη δομή. Μόνος ο στόχος είναι τρεις κεντρικές έννοιες, γιατί τώρα θα έχουμε περιορισμένο χρόνο. Δηλαδή θα μιλήσουμε αρκετά για τις αξίες της τάξης μας, για τους θετικούς στόχους στην τάξη μας. Δηλαδή η τάξη ως ομάδα αποφασίζει ποια είναι τα θετικά σημεία της και ποια σημεία θέλουμε να αλλάξουμε στη δική μας τάξη. Και με βάση αυτό η δεύτερη ενότητα αφορά τη διαχείριση των δύσκολων συναισθημάτων μας. Τι κάνουμε όταν έχουμε δύσκολες καταστάσεις να αντιμετωπίζουμε. Πώς εκφράζουμε τα συναισθήματά μας και πώς στηριζόμαστε, παίρνει στήριξη ο ένας από τον άλλο. Η τρίτη ενότητα αφορά την αντιμετώπιση του άγχους, το coping των δύσκολων καταστάσεων, τρόποι διαχείρισης. Και μετά θα είναι ένα κλείσιμο μέσα από κοινά project που θα έχουν τα σχολεία. Εκτός από την ενημέρωση προς εκπαιδευτικούς, τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς? Διότι από όσο μας έχετε πει, τα σεμινάρια αυτά προσφέρονται και για τους γονείς. Τι πρέπει να έχουν υπόψη τους γονείς? Είναι κάποια πολύ βασικά θέματα επικοινωνίας και λειτουργίας μέσα στην οικογένεια. Ότι θεωρητικά μπορεί να γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Στην πράξη στις οικογένειές μας διαπιστώνουμε όλοι μας τις δυσκολίες με τα παιδιά όλων των ηλικιών, αλλά και τα θετικά σημεία. Διεθνώς και στην Ελλάδα έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση των γονέων πάνω σε αυτά τα θέματα και η συνεργασία των γονέων με το σχολείο, γιατί είναι δύο παράλληλα πλαίσια που στηρίζουν τα παιδιά. Και πολύ βασικό και για τους γονείς είναι αυτή η γνώση των συναισθηματικών αναγκών των παιδιών, η έκφραση των συναισθημάτων, η κατάλληλη στήριξη και η κατάλληλη γονεϊκή διαπαιδαγώγηση, δηλαδή και όσο αφορά τα όρια, την πειθαρχία, αλλά κυρίως και τον τρόπο που καθοδηγούμε τα παιδιά να βρίσκουν λύσεις στις καθημερινές τους δυσκολίες, στα μικρά και στα μεγαλύτερα θέματα, όπως τα αντιλαμβάνουν τα παιδιά και το καταλαβαίνουν. Και τέλος, κύριε Χατζηχρήστου, μήπως έχετε κάνει κάποιες σχετικές έρευνες, έρευνες σχετικά με την ψυχολογία που έχουν ήδη δημοσιευθεί, κάτι δικό σας? Έχουμε κάνει πολλές έρευνες και σε σχέση με τα παρεμβατικά προγράμματα που έχουμε δημοσιεύσει τα αποτελέσματα και σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Έχουμε επίσης ένα συγκεκριμένο υλικό, εκπαιδευτικό υλικό για θέματα κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής στην τάξη.
Επίσης, έχουμε ασχοληθεί αρκετά και με άλλα θέματα μεταβατικά στάδια στην οικογένεια, όπως είναι ο χωρισμός των γονέων, η αρρώστια στην οικογένεια. Και υπάρχουν για όλα αυτά τα θέματα και για την ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στα κανονικά σχολεία, που στηρίζουμε το πλαίσιο και τις οικογένειες. Και επίσης έχουμε δουλέψει πολύ με τη στήριξη παιδιών που προέρχονται από άλλες χώρες. Πλέον όλα τα σχολεία είναι πολυπολιτισμικά και σε συνεργασία με συναδέλφους από πολλές διαφορετικές χώρες και στο πλαίσιο επιτροπών του Διεθνούς Συλλόγου Σχολικής Ψυχολογίας και στο πλαίσιο κάποιων προσπαθειών που κάνει η Αμερικάνικη Ψυχολογική Εταιρεία. Επομένως, προσπαθούμε να συνδέσουμε τις δράσεις μας με αντίστοιχους φορείς στα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών, να ενώσουμε τις προσπάθειές μας. Κυρία Χατζηχρήστου, ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη διεξαγωγή των σεμιναρίων. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστήσω και εγώ πολύ.